Η Γκουλζάν μελετούσε την Αγία Γραφή μαζί με ένα χριστιανό εργάτη, όταν μία μέρα ο Ιησούς εμφανίστηκε στο όνειρό της. Μετά από αυτή την εμφάνιση άλλαξε η ζωή της και η ίδια παραδόθηκε στον Ιησού ως σωτήρα και Κύριο και έμοιαζε να γεννήθηκε ξανά. Εξαιτίας της απόφασής της, η οποία μαθεύτηκε ταχύτητα σε όλο το χωριό που έμενε, όπου το Ισλάμ ήταν βαθιά ριζωμένο στο μυαλό των ανθρώπων, η Γκουλζάν αντιμετώπισε στεναρή αντίσταση από τους γειτονές της, σύμφωνα με αναφορές δημοσιογράφων. Αλλά το χειρότερο ήρθε από το σύζυγό της Ελεμές. Ήταν αναστατωμένος από τη νέα πίστη της Γκουλζάν και από την οργή του έφτασε σε σημείο βρασμού. Κάθε φορά που έβλεπε τη σύζυγό του να διαβάζει τη βίβλο, τη χτυπούσε, την τραβούσε από τα μαλλιά, την έριχνε στο πάτωμα, της έριχνε κατάρες και πρόσβαλε το όνομα του Ιησού Χριστού. Μια μέρα, όπως η Γκουλζάν διάβαζε το Λόγο του Θεού στο Ευαγγέλιο, ο Ελεμές την πέταξε έξω από το σπίτι, μέσα στο χιόνι, την κλείδωσε έξω και την άφησε στο κρύο χωρίς παπούτσια και παλτό. Παρόλα αυτά, εκείνη συνέχισε να δοξάζει τον Ιησού, παρόλη τη δοκιμασία που περνούσε. «Ο Θεός γέμισε την καρδιά μου με το πνεύμα και τη χαρά του», είπε η Γκουλζάν στους δημοσιογράφους. Ο Ελεμές επέτρεψε τελικά στη γυναίκα του να επιστρέψει στο σπίτι, αλλά ο θυμός του και οι ξυλοδαρμοί συνεχίστηκαν. Η Γκουλζάν στάθηκε ισχυρή στην πίστη της. Συνέχισε να διαβάζει καθημερινά τη Γραφή και έπαιρνε δύναμη, τροφή και θάρρος για την αντιμετώπιση της πολύ μεγάλης πίεσης. Αφού πέρασε ένας χρόνος, ζώντα υπό αυτές τις συνθήκες, κάτι παράξενο συνέβη στον Ελεμές. Ξύπνησε ξαφνικά στη μέση της νύχτας, φωνάζοντας «Δεν μπορώ να κουνηθώ». Είχε παραλύσει όλο το σώμα του. Λίγες νύχτες μετά την παράλυση, ο Θεός αποκαλύφθηκε στον Ελεμές σε ένα όνειρό του και του εξηγούσε πως η παράλυσή του ήταν επειδή είχε μιλήσει εναντίον του Ιησού Χριστού. Μέσα σε μια εβδομάδα, ο Ελεμές μετανόησε για τη σκληρή καρδιά του και τη βάναυση συμπεριφορά προς τη γυναίκα του. Ζήτησε από τη σύζυγό του Γκουλζάν να φέρει και άλλους πιστούς να προσευχηθούν για αυτόν. Όντως, μια μικρή ομάδα πιστών συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ελεμές να προσευχηθούν. Αισθάνθηκαν την παρουσία του Θεού, αλλά η θεραπεία του δεν ήταν άμεση. Σιγά σιγά ο Θεός αποκατέστησε το πάνω μέρος του σώματός του και ο Ελεμές κατάφερε να χρησιμοποιήσει τα χέρια του. Ο θυμός και το μίσος του Ελεμές από εκείνη τη μέρα εξαφανίστηκαν. Μετά τον προβληματισμό σχετικά με όλες τις δραματικές αλλαγές και τα γεγονότα που είχαν περάσει, αποφάσισε να ακολουθήσει και ο ίδιος τον Κύριο. Έχει γίνει ο ισχυρότερος σύμμαχος της γυναίκας του στη μελέτη του Ευαγγελίου και ένας σταθερός μαθητής του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.